Σήμερα τώρα, το ξέρω, αλλά... Έλα μου κουτσούλα. Thank you.
Α, σύρθει, που δεν είναι τίποτα για τον παπά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρημε εν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμούς, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού. Ιησού Χριστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί Χριστέ Ανάστον αιώνα. Ως Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα ευλογή του εσάνου για το ονόματι Κυρίου να μην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίω γενετό αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πανεκτονώνει προς δράμα αμαρτωλή και τα ποινή και προς πέζον με τα νέα κράτητα σε κβάζου ψυχής δέσποινα βοήθησον ευμείς πλακνητή σας πέφτουν απολύμεθα υποπλήθησος μάθη με αποστρέψεις τους ρουσκενούς και καρχαιμόνιν ελπίδα και θύμεθα και νυν και αεί Χριστέ ο Ναστρονομήν ως τον εγκμαλό τον ελευθερωτής και τον καπών υπεράσπιστης. Ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμακος, προπέω φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Όξο Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως τον εχμαλό τον ελευθερωτή και τον τοπόν υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμακος, προπέω φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεότων και Παρθένε των κυρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των θεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Και νυν και Παναγία Θεοτόν και Παρθένε των κυρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των θεσμάτων ημών αίτησε ή να το ψάλι ημάς των αγγέλων των ύμνων. Και αεί και εις τους αιώνας των ημών Παναγία Θεοτόν και Παρθένε των κυρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των θεσμάτων ημών αίτησε το ψάλι ημάς των αγγέλων των ύμνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος η Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Χειρός, Oh.
Και θα γίνει χώρος σύναξης, συζήτησης και ψυχαγωγής.
Αγίας. Τα πολιτιστικά στοιχεία κάθε τόπου που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά είναι οι παραδόσεις του και ο λαϊκός πολιτισμός. Οι παραδόσεις που είναι βγαλμένες μέσα από τα σπράγματα του λαού μας και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσπαθήσουμε να τις διατηρήσουμε για να συγκινήσουμε τους νέους μας, να τους δώσουμε φτερά για να συνεχίσουν την ελληνική παράδοση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε από αυτές, με αυτές γεννηθήκαμε, γαλουχηθήκαμε, μεγαλώσαμε και θαυματουργήσαμε. Ο σύλλογός μας πιστός στην τοπική παράδοση και στα ίδια της Καλλίδωνας άρχισε της εργασίας και εσύρος το κτίριο τελείωσε. Η χρηματοδότησή του έγινε από τα λίγα οικονομικά που διέθετε ο σύλλογός μας, σημειώνω ότι δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ από κανένα, με λίγα χρήματα που έστειλε ο Εναθήνες Σύλλογος των Καλλιδονέων, από το Δήμο Ζαχάρος, από την Εκκλησία του χωριού μας και από μικρές και μεγάλες οικονομικές προσφορές των συμπατριωτών μας. Από αυτή τη θέση θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Όσους υποστήριξαν οικονομικά και ειδικά την εκτέλεση του σημαντικού έργου και ιδιαίτερα τους δωρετές που άλλοι με το πιστέρημά τους και άλλοι με το περίσσευμά τους συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία που είναι σημαντικό για το χωριό μας και την ιστορία του. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και όλους που εργάστηκαν για την αποπεράτωσή του. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι για τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάρενα είναι ιδιαίτερα απαραίτητη και σημαντική η συμπαράσταση όλων σας. Από τη νέα οικονομική κατάσταση σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και αυτό με ό,τι συνεπάγεται, που κυρίως δημιουργούν προβλήματα αποξένωσης, δημιουργούν προβλήματα στις σωστές και ειλικρινείς ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργούν προβλήματα αλωτρίωσης. Ήτανε μεγάλη έκπληξη για μένα, αλλά και για τους συνεργάτες μου που είμαστε μαζί σήμερα εδώ, να δούμε και αυτό το χώρο, αλλά κυρίως ήταν έκπληξη η δικιά σας παρουσία. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα συναντήσω τόσους πολλούς Καλλιδονέους εδώ, μεταξύ των οποίων και παλιούς γνωστούς και φίλους. Αυτό αποδεικνύει ότι η περιφέρεια, η επαρχία της χώρας, η επαρχία της Ελλάδας, η περιφέρεια και η επαρχία η δικιά μας αποτελείται από καλούς ανθρώπους. Από ανθρώπους που δεν ξεχνάνε την πατρίδα τους. Από ανθρώπους, στα παιδιά μας κυρίως, το μέλλον που τους αξίζει. Να σας συγχαρώ και πάλι όλους σας, την Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όλους τους Καλλιδονέους όπου και αν βρίσκονται. Να σας συγχαρώ για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Αξίζει τον κόπο να στηρίξετε αυτή την όμορφη φωλιά, να το πω έτσι, και θα το κάνετε με κάθε ευκαιρία με τις εκδηλώσεις που θα διοργανώνετε. Θα προσπαθούμε και εμείς όταν μας καλείτε να ερχόμαστε. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις μικρές μας δυνάμεις. Εκείνο που μετράει περισσότερο είναι η δικιά σας θέληση. Και αυτό καταγράφηκε ήδη απόψε. Θέλετε να ζεστάνετε το χώρο σας. Θέλετε να είστε παρόντες στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ετοιμόζω κύριε Νομάρχα, εκλεκτοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρος, είμαι ευτυχής και σας γνωρίζω κύριε Νομάρχα ότι είμαι Καλλιδονέος. Και είμαι ευτυχής γι' αυτό, διότι αυτό το ωραίο χωριό του Αρχοντοχώρη ήταν κάποτε η πηγιά της επαρχίας Ολυμπίας για δημιουργία μεγάλων οικογενειών. Ήταν δηλαδή η γυναίκα της Καλλίδωνας, όποιος έπαιρνε γυναίκα από την Καλλίδωνα, όπως ήταν και η μάνα μου, επετύχαινε στη ζωή. Δεν θίγω τα άλλα χωριά μας, αλλά ήταν αυτή μια πραγματικότητα. Και δεν το βάλω. Είμαι ευτυχής, διότι οι Καλλιδονέοι αρχίσανε από ένα πνευματικό κέντρο και απαιτούμε και από τους άλλους, από τα άλλα χωριά μας, τα οποία είναι 18 χωριά ακόμα,
να φτιάξουν κάτι το παρόμοιο. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, σας συγχαίρω. Είναι μια καλή αρχή για το Δήμο μας, ότι αυτό που φτιάξατε είναι κάτι το σημαντικό για την πρόοδο, γιατί η πνευματική πρόοδο είναι καλύτερη από τις γουρνεμπούλες, όπως γνωρίζουμε. Γι' αυτό, συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα χαρώ πολύ να γίνει μια συναισθήση εδώ και να καλέσουμε και τον κύριο Νομάρχη και το επιτελείο του να δείξουμε την αγάπη μας στο χωριό μας και εύχομαι στις οικογένειες και στα παιδιά σας να είστε όλοι καλά. Πρώτα-πρώτα θέλω να καλωσορίσω όλους τους εκλεκτούς προστεκτημένους μας στα εγένεια αυτής της φωλιάς όπως τη χαρακτήρισε και ο κύριος Νομάρχης. Θα συγχαρώ τους διαδόχους στο ΔΣ για την Πρόεδρο για τις άοπνες προσπάθειες που κατέβαλαν να ολοκληρώσουν αυτό που εμείς είχαμε ονειρευτεί. Συγχαρητήρια σε όλο το χωριό μας που βοήθησε να γίνει αυτό το κέντρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελένη που μας το δώρησε. Αγαπητοί μου, ή αν πάμε και πολλοί πήγαν στο εξωτερικό, δηλαδή αυτό το είδα πάλι για πρώτη φορά που πήγαν ως φοιτητή στην Ευρωπαϊκή Σχολή της Χάρκης και δεν είχαν παπά ο Πατριάρχης, Πατριάρχης υπήρχε, διάκονος υπήρχε, παπάς δεν υπήρχε και μου ειδοποιούν και μου λένε, είπε ο Πατριάρχης, να μην φάω, διότι θα κάνουμε και λειτουργία. Και μαζευτήκανε από όλη την Αμερική, Σικάγο, όπου θέλεις, Αυστραλία, Καναδά, οι άνθρωποι κατά καιρούς βέβαια έρχονται το χρόνο 2-3 φορές και λειτουργούν και στο ναό τους και έχουν και το οίκημα έτσι όπως είναι και πιο μεγάλο βέβαια είναι το οίκημα. Και λέω, θα πάμε να λειτουργήσουμε. Και πράγματι πήγα και είδα ότι από όλα τα μέρη ήσαν εκεί, το οποίο το νησί λεγόταν πρώτη, είναι τα Πριγκυπώνησα. Είναι τα Πριγκυπώνησα. Και εκεί ακριβώς έφτιαξαν αυτό το ρόπο και εσείς εδώ ικανοδομείτε και φέρανε και τον Πατριάρχη, πρότιμος ο Πατριάρχης, ήρθαν από όλα τα μέρη για να γίνει όχι μόνο ο αγιασμός, να γίνει η λειτουργία αγιασμός και μετά για να γίνει συναισθίαση και μετά να δίνουν και να παίρνουν να ομιλούν. Ποιος είπε ότι κάποιος, μάλλον ο κ. Νομάρχης είπε ότι είναι ανθρώπους που είχα καιρό να τους δω. Κύριε Νομάρχη, ευκαιρία ήτανε, σας μαζέψανε και σας αυτή η Γυψέλη για να τους δείτε. Αυτό το σκοπό παίζει και αυτό είναι ότι θα κρατήσει το χωριό. Διότι το θέμα είναι το εξής. Οι γονείς μας θα πεθαίνουν, γέροι είναι, οι νέοι θα ζήσουν. Αλλά όταν υπάρχει αυτός ο σύλλογος και επειδή είναι ταχωσιωμένοι στο σύλλογο και ο σύλλογος είναι μια Κυψέλη, όπου κι αν είμαστε καμιά φορά ή στη γιορτή του χωριού μας ή σε καμιά εκδήλωση, λέμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάμε, διότι εκεί θα συγκεντρωθούμε. Και θα σας πω τώρα το εξής. Μια συναισθίαση μας είχε κάνει, τώρα ο Πατριάρχης που είδε το κάνανε και ειδοποιήσανε με τηλεγραφήματα μας την ανείδηση όλοι οι χαλκίδες της Ελλάδος να είναι στο Καραβέλ, θέλουν τους δύο Πατριάρχες. Και φανταστείτε αγαπητοί μου, είδα ανθρώπους να δω 35-40 χρόνια και δεν τους εγνώρισα, βρε Βασίλη εσύ είσαι, βρε Βασίλη εσύ είσαι, συμφοιτητής συνταξιώτης και δεν είχα γνωρίσει ότι σκεφτείτε εγώ ήμουν λίγο πιο μεγάλος κληρικός, αυτό ήταν κανονικό παιδί 19-20 χρόνια, 21, πού μπορεί να δει. Και βλέπετε μέσα σε αυτό το σύλλογο οι συναισθιάσεις που γίνονται, οι συγκεντρώσεις, οι εκδηλώσεις γίνεται αιτία να κρατηθεί το χωριό σύσσωμη εις ένα σώμα, όπως λέει και η γραφή. Έρχονται οι δύο η σάρκα μία λέει στο μυστήριο του γάμου. Έτσι ακριβώς αυτό το κτίριο, αυτή τη δομή που βλέπουμε, αυτό εδώ το ωραίο βέβαια κτίριο, τη δομή, αλλά και τους ανθρώπους, πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια. Πρώτον αυτήν οι οποίοι το παρεκκίνησαν, κοιτάξτε. Όλες οι μέλισσες μαζεύουν μέλη. Αλλά όλες το ίδιο μέλι δεν μαζεύουν για το ίδιο ποσό. Υπάρχουν και οι κυφήνες όπως ξέρουμε. Επομένως
τον πρώτο ρόλο και τον κύριο ρόλο τον έπαιξαν αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν αυτό που σχεδίασαν μέσα στο μυαλό τους να κάνουν αυτό το πύρο που λέγεται πύρο του συλλόγου. Αυτοί πρώτα έχουν και να τους πούμε άξι και πατάξι. Αλλά και το άλλο, το χωριό που είναι σύσσωμοι και είδα ότι και απ' έξω γεμάτο, ότι δεν είμαι τα τώρα στα χωριά πολύ, όλα τα χωριά μας εδώ γυμνά είναι, αλλά μην νομίζετε αγαπητοί μου μόνο εσείς, αλλά και η Μακεδονία και το χωριό μου. 700 άτομα ήτανε, αλλά όσο πάνε λιγοστεύουνε, όσο πάνε λιγοστεύουνε. Βέβαια εμείς θα πεις ότι είμαστε και στα σύνορα, αλλά δεν έχει σχέση. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα Thank you.
Εδώ το πάτε, είναι κατασκευαστή. Κατασκευαστή στην κοινή μας. Thank you.
Σε
Στα γεμόμενης
Thank you.
Και βγάζει καλαμάνια.
στο ταξί, θα δώσουν στο ταξί. Oh,
Πασίλη ζωή, κατά τα ωραία.
Era muito chulano.